την αφορμή, αγαπητοί μου, του παρόντος θέματος, μας έδωσε μία πρόταση ενός βουλευτού που έκανε στην Βουλή και που αναφέρεται στο θέμα του τρόπου της μεταδόσεως της Θείας Ευχαριστίας, της Θείας Κοινωνίας, και ότι ο τρόπος αυτός εγκυμονεί κινδύνους της υγείας του λαού. Βέβαια θα απαντήσουμε, αλλά θα έπρεπε όμως να οφείλουμε χάριτες σε εκείνους οι οποίοι μπορούν να αναταράσουν πολλές φορές τέτοιες καταστάσεις, διότι δίδουν την ευκαιρία να μείνουμε και σε θετικές πλευρές, όπως είναι η γνώση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, που δίδεται η αφορμή από αυτό το περιστατικό για να μάθει και να πληροφορηθεί ο χριστιανικός μας λαός ποια είναι η ουσία του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, διότι μετά από την ανέρεση των όσων ελέγχθησαν από τον κύριο βουλευτή, θα θέλαμε να τονίσουμε, γιατί εκεί είναι το θετικό μέρος, να τονίσουμε την ουσία του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, και σε ένα τρίτο μέρος να αναφερθούμε ιστορικά πια εις των τρόπων μεταδόσεως του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Με ποιο τρόπο θα πάρω τη Θεία Κοινωνία, και αν ήταν πάντοτε στην ιστορία αυτός ο ίδιος τρόπος τον οποίον έχουμε σήμερα. Συνεπώς, αφού δίδεται εξ αφορμής αυτού του περιστατικού η ευκαιρία να ακουστούν μερικά πράγματα, μπορούμε να πούμε ότι δεν οφείλουμε χάριτες σε εκείνους οι οποίοι δίδουν αυτές τις ευκαιρίες. Αλλά και κάτι ακόμη. Αν υποτεθεί ότι υπάρχουν ή μπαίνουν στην περιοχή του πειρασμού αυτές οι προτάσεις, θα λέγαμε ότι δεν θα είχαμε μάρτυρες, αγαπητοί μου, εάν υποτεθεί ότι δεν είχαμε πειρασμούς. Λέγει ο Κύριος, ανένδεκτον εστίν του μη ελθύν τα σκάνδαλα. Ανένδεκτον εστίν. Είναι, λέγει, αδύνατο να μην έλθουν τα σκάνδαλα. Ουέ δε το ανθρώπου εκείνο διού το σκάνδαλον έρχεται. Σε σχέση μόνο με αυτόν που μπορεί να γίνει αιτία του σκανδάλου, ο Κύριος είπε λίμονό του, και μάλιστα λέγει ότι συμφέρει γι' αυτόν να φουντάρει στη θάλασσα με μία μιλόπετρα για να είναι εκ του ασφαλούς το φουντάρισμα. Και γιατί συμφέρει? Διότι η τιμωρία του αυτοκτονούντος, δηλαδή αυτού πρόκειται, είναι ελαφροτέρα του σκανδαλίζοντος. Αυτό το είπε ο Κύριος και είναι σαφές. Ανένδεκτον λοιπόν εστίν του μη ελθύν τα σκάνδαλα. Είναι αδύνατον να μην έρθουν. Και αν θέλετε, είναι εκείνο που λέγει και ο Απόστολος Παύλος, δι γάρ και αρέσεις εν ημίν. Αίρεσις, ξέρετε στη γλώσσα της γραφής, θα πει σχίσμα. Δεν έχει την έννοια τη σύγχρονη, που είναι απόκληση από την πίστη, αλλά είναι το σχίσμα. Είναι εκείνοι οι οποίοι δηλαδή δημιουργούν προβλήματα μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, με διάφορα καμώματα ή φιλοπροτείες ή ό,τι άλλα πράγματα. Λέγει δι, εκείνο το δι, δέλτα εψιλον γιώτα περισπομένη, που θα πει πρέπει. Γιατί με τον τρόπον αυτόν, λέγει, είναι οι δόκιμοι φανεροί γένονται. Για να γίνουν οι δόκιμοι, οι δοκιμασμένοι άνθρωποι φανεροί. Διότι τι αποδεικνύει τον δόκιμον? Ο πειρασμός. Είναι αυτό που λέγει ο λαός μας, ότι η φουρτούνα κάνει τον καπετάνιο. Έτσι, η φουρτούνα από μια πλευρά είναι άσχημη, αλλά και ταυτόχρονα είναι καλή, διότι δίδει την ευκαιρία να αναδείξει τον σωστόν και τον καλόν καπετάνιο. Και εμπροκειμένα των σωστών χριστιανών τον αναδεικνύει ο πειρασμός. Και αν ο πειρασμός είναι έντονος και αναδειχθεί εις μάρτυρα ο χριστιανός, πέστε μου πόσες χάριτες θα όφιλε εις τον πειρασμό που του έγινε αφορμή να αποκτήσει μαρτυρικό στεφάνι, και ποια θα ήταν η δόξα του εις την Βασιλεία του Θεού.
αλλά και κάτι ακόμα θα λέγαμε εν προημίω, ότι είναι μια εποχή κρίσιμη. Ο Κύριος λίγο πριν σταυρωθεί, πριν παραδοθεί, είπε «Μην κρίσεις εστί». Τώρα λέγει υπάρχει μία κρίση και ο άρχον του κόσμου τούτου θα πεταχτεί έξω και αναφέρεται στον διάβολο. Αυτό το κρίσις θα λέγαμε πάντοτε υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, αλλά σε κάποιες εποχές αυτή η κρίση είναι ισχυρότερα και θα τονίζεται περισσότερο και περισσότερο εις τα έσχατα. Έτσι εσχατολογική είναι εκείνη η παρατήρηση που ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει στην Αποκάλυψή του, ότι ο Άγιος αγιαστεί το έτη και ο ρυπαρός ρυπαρευτεί το έτη. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι μέσα στον ίδιο χώρο, και είναι ο χώρος της Εκκλησίας, διότι κατά τεκμήριον είμεθα όλοι βαπτισμένοι, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, αύριο δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει, μέχρι αυτή τη στιγμή είμαστε όλοι βαπτισμένοι, και οι φιλικώς διακείμενοι στην Εκκλησία και οι εχθρικώς διακείμενοι στην Εκκλησία, είμαστε όλοι βαπτισμένοι. Μέσα λοιπόν εις αυτόν τον χώρον της Εκκλησίας, της κολυμβήθας του βαπτίσμα, του μυστηρίου του βαπτίσματος, όλοι έχουμε ισότητα, είμαστε όλοι ενώπιον του Θεού ίση, γιατί γίνεκαμε παιδιά του Θεού. Κάποια στιγμή όμως τα πράγματα αλλάζουν σε μας. Και τότε εκείνος που ένιωσε την χαρισματικότητα του βαπτίσματος θέλει να γίνει από Άγιος Αγιότερος, και εκείνος που δεν αναγνωρίζει το βαπτισμά του δεν το θέλει, το έχει αρνηθεί με τον τρόπο της ζωής του και τα λοιπά. Αν μάλιστα κάποτε φτάνουμε να αρνηθούμε και το Θεό, τότε βέβαια αναμφισβήτητα ο άνθρωπος αυτός αρχίζει να ρυπαίνεται, να τον ρυπαίνει η αμαρτία. Και εδώ τώρα ο πολύ μυστηριώδης λόγος που είναι πρώτον διαπίστωσης και δεύτερον και εντολή. Ο Άγιος αγιαστεί το έτη, ο ρυπαρός ρυπαρευτεί το έτη. Έτσι θα πει ακόμη, διότι ο Άγιος και ο ρυπαρός κάποια στιγμή ήσαν μαζί στον ίδιο χώρο της Εκκλησίας, αλλά όταν αρχίσουν τα πράγματα να γίνονται έντονα, έκδηλα, τότε αναμφισβήτητα αρχίζει να υπάρχει ή οφείλει να υπάρχει μία διάσταση. Εάν λοιπόν λέγει αυτός ο λόγος του Θεού, αυτό το πνεύμα το Άγιον, ο Άγιος να γίνει πιο Άγιος, συμβαίνει ότι αν σε κάποιο σημείο συνειντώνται αυτοί οι δυο, έστω και τοπικό σημείο, αν όχι τροπικό, κάποια στιγμή πηγαίνει πιο πέρα. Είπα τοπικό για να καταλάβετε το παράδειγμα, αφού λέει έτη, ακόμη πάει πιο πέρα. Αλλά κι αν ο ρυπαρός γίνει πιο ρυπαρός, θα πάει και αυτός πιο πέρα. Αυτομάτως λοιπόν, όταν ένας πάει πιο αριστερά, άλλος πιο δεξιά, πιο πέρα, δεν είναι πολύ φυσικό αυτό το χάσμα να μεγαλώνει? Αυτό είναι μια παραγγελία, αγαπητοί μου, εσχατολογική. Διότι δεν αναμένονται πια διορθώσεις και καταστάσεις. Φρόντισε, αν πίστεψες, να γίνεις πιο πιστός. Αν τηρείς τις εντολές του Θεού και αγιάζεσαι, να γίνεις πιο Άγιος. Οι πειρασμοί πρέπει να σε κάνουν παλικάρι, Άγιον, για να αντέξεις στα επερχόμενα δεινά και δει στον ερχομό του προσώπου του Αντιχρίστου. Αν πάλι είσαι ρυπαρός, μη κάθεσαι καθόλου, τράβα το δρόμο σου, πήγαινε να γίνεις πιο ρυπαρός. Θέλετε να καταλάβετε την έννοια αυτή? Όταν ο Χριστός είπε στον Ιούδα, εκείνο που έχεις να κάνεις στο μυστικό δείπνο, εντωμεταξύ είπε ότι κάποιος θα με προδώσει από εσάς, και όλοι εταράχθησαν. Και είπε ο Κύριος στον Ιούδα, εκείνο που έχεις να κάνεις, κάν το γρήγορα. Τι σημαίνει αυτό? Είχε δύο φάσεις. Η μία ήταν να τον συνταράξει ο Κύριος τελευταία στιγμή να μετανοήσει. Α, ώστε λοιπόν κατάλαβε τι πάω να κάνω. Και τι πάω να κάνω? Αλλά δεν συνήλθε ο Ιούδας.
Οπότε ήταν τώρα η άλλη πλευρά. Η μία αυτή να συνέλθει. Η άλλη πλευρά είναι ότι αν είσαι ρυπαρός, γίνε πιο ρυπαρός. Γιατί ήδη διάλεξες την πορεία σου. Έρεται η χάρις του Θεού. Γιατί? Διότι σαφώς λέγει εκεί, από τη στιγμή εκείνη εισήλθε ο Σατανάς εις την καρδία του Ιούδα και ο Ιούδας δεν μπορούσε πια να μετανοήσει. Πέστε μου, αν κάποτε σταθούμε μπροστά σε αυτό το Άγιος Αγιαστή το έτη και ο Ρυπαρός Ρυπαρευτή το έτη, και αυτός μπορεί να είναι ο πατέρας μου, να είναι ο αδελφός μου, να είναι το παιδί μου, εννοώ με συγγενικών δεσμών, να είναι απλώς ο συμπατριώτης μου, αυτός που μιλάει τα ελληνικά, ο Έλληνάς μου, ο άνθρωπός μου, αυτός που ζω μαζί του στην ίδια πόλη. Μπορώ να μην οδύρωμαι, μπορώ να μην κλαίγω, μπορώ να μην πενθώ. Θα πενθώ. Εκείνος μπορεί να πλήττει και να καγχάζει, αλλά εγώ θα πενθώ. Γι' αυτό και οι μάρτυρες πενθούσαν για τους διόκταστον. Ελυπούντο δια τους διόκταστον, για εκείνους που τους υπέβαλαν εις το μαρτύριον. Έτσι ας καταλάβουμε, εκ προημίων σας το είπα και σαν προήμιο το ανέφερα, ότι μην ξενίζεστε αν βλέπετε να υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις που μπορούν να στρέφονται δημόσια πια εναντίον της Εκκλησίας. Τίποτα, μη σας παραξενεύει. Θα λέγαμε το δρόμο τους και το δρόμο μας. Κάποτε ο Όσιος Λουκάς, ο Ενβιωτία, που υπάρχει και η μονή του Οσίου Λουκά, επήγαινε, είχε συνήθεια κάθε Μεγάλη Παρασκευή να πάει στην κορυφή του βουνού με ένα σταυρό να κάνει προσευχή. Όπως περπατούσε στο μονοπάτι, είδε στον δρόμο στο μονοπάτι επάνω μία οχιά. Είχε σηκωθεί η οχιά αυτή με απειλητικές διαθέσεις κατά του Οσίου Λουκά. Στάθηκε ο Όσιος Λουκάς, δεν μπορούσε να πάει αριστερά δεξιά γιατί δεν υπήρχε τρόπος, ήταν στενό το μονοπάτι από εκεί, και είπε: πλάσμα του Θεού και εγώ πλάσμα του Θεού είμαι. Άντε λοιπόν στο δικό σου το δρόμο και στο δικό μου τον δρόμο. Πόσες φορές μου χρησιμεύσε εμένα αυτό, στο δρόμο σου και στο δρόμο μου. Η οχιά κατέβασε το κεφάλι κάτω, σύρθηκε και χάθηκε. Επήγε στο δρόμο της. Και όσοι ως Λουκάς επήγε στο δρόμο του. Δεν είναι παρά μια άλλη έκφραση μέσα σε μια, θα λέγαμε, ασκητική εμπειρία κατά το «ο Άγιος αγιαστεί το έτη και ο ρυπαρός ρυπαρευθεί το έτη», έστω και αν αυτό για μας δημιουργεί πένθος και λύπη πολύ στην καρδιά. Αλλά ας έρθουμε, αγαπητοί μου, στο θέμα μας. Διότι μην ξεχνάμε ότι όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν την ίδια δύναμη να αντέξουν, γι' αυτό και είναι ανάγκη να γίνεται μία ανέρεση και αναθεώρηση των όσων μπορούν να λέγουν εναντίον της Εκκλησίας, δια να στηρίζονται οι ασθενείς. Εγώ θα ήθελα να έλεγα ότι όλοι εσείς δεν είσαστε ασθενείς στην πίστη, δεν έχετε ανάγκη στηρίγμου, θα ήταν περιττό να πω το θέμα αυτό, αλλά υπάρχουν όμως πώς να το κάνουμε και οι ασθενείς στην πίστη, σαλεύονται, στενοχωρούνται, μήπως είναι έτσι, μήπως είναι και αλλιώς. Γι' αυτό το λόγο, χάριν αυτόν, θα πρέπει να δώσουμε μια απάντηση αναιρέσεως των όσων έχουν υποθεί. Ποια ήταν η πρόταση του κυρίου βουλευτού στη Βουλή? Την έχω εδώ, επιτρέψατε μου πολύ γρήγορα να τη διαβάσω, γιατί πρέπει να διαβαστεί, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε ανέρεση αν δεν δούμε τις θέσεις. Σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας, λέγει στην Βουλή ο κύριος βουλευτής, προβλέπεται η θεία μετάληψη των πιστών μέσα στους ιερούς ναούς. Έτσι, σε κάποιο σημείο της λειτουργίας μέσα στις εκκλησίες, ο Μητροπολίτης ή ο Αρχιερέας μεταλαμβάνει όλους τους ιερείς και διακόνους της εκκλησίας, οι οποίοι πίνουν, τώρα με μαύρα γράμματα σημαίνει υπογραμμισμένα, πίνουν τρεις φορές από το ίδιο δισκοπότηρο υπογραμμισμένο αυτό.
και στη συνέχεια πάντα από το ίδιο δισκοπότηρο το αγίασμα που έμεινε με ένα μεταλλικό κουταλάκι μεταλαμβάνει τους πιστούς ηλικίες 6 μηνών έως 80 έως 90 ετών. Οπότε παρατηρείτε το θλιβερό και απαράδεκτο φαινόμενο το κουταλάκι να μπαίνει στο στόμα γέροντα ή γερόντισσας 80-90 ετών με σαπισμένα δόντια κτλ. Και στη συνέχεια στο τρυφερό στοματάκι του βρέφους των 6 μηνών ή του ηπίου των 2-3 ετών. Γεγονός που προκαλεί αποστροφή, προβληματισμό και ανησυχία για μεθόδους αναχρονιστικές και επικίνδυνες στη σύγχρονη κοινωνία και δημόσια υγεία. Ύστερα από την παραπάνω απαράδεκτη πραγματικά κατάσταση, τώρα με κεφαλαία γράμματα και μαύρα, δηλαδή υπογραμμισμένα, ερωτώ τον μεν υπουργό θρησκευμάτων αν έχει πρόθεση να διερευνήσει τις σκέψεις και απόψεις του Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ και της Ιεράς Συνόδου, αν σκέπτονται να διατηρήσουν αυτόν τον επικίνδυνο τρόπο της Αγίας Μετάληψης, ο οποίος ίσως να σώζει την ψυχή του ανθρώπου, αλλά ίσως και να βλάψει το σώμα το δικό του και των συνανθρώπων του. Τον δε υπουργών υγείας να μας πληροφορήσει αν αυτός ο τρόπος στη σημερινή εποχή της ταχύτατης μετάδοσης των μικροβίων τελεί υπό την έγκριση ή ανοχή του Υπουργείου και ποιες είναι οι απόψεις των ιατρικών συλλόγων και κυρίως του ιατρικού συλλόγου της Αθήνας. Αυτά, αγαπητοί μου, ελέγχθηκαν στην Βουλή. Και επειδή η Βουλή είναι Βουλή και είναι δημόσιος χώρος, ακούγεται κάθε γνώμη, λέγεται κάθε γνώμη και ακούγεται κάθε γνώμη, βεβαίως θα λέγαμε ότι θα έπρεπε να δοθούν και οι απαντήσεις που εζητήθησαν. Και πρώτα-πρώτα δόθηκε η απάντηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, γιατί αυτό ζήτησε ο κύριος βουλευτής. Και η απάντηση είναι εδώ γραμμένη, θα σας κουράσω, αλλά είναι ανάγκη να υποθεί. Τι να κάνω. Και επειδή βλέπω ότι ο χρόνος τρώγεται με αυτό πάρα πολύ, αλλά ίσως θα αναγκαστούμε και μία δεύτερη ομιλία να καθιερώσουμε. Γράφονται τούτα ως απάντησης από τον Αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κύριον Αθανάσιον Αβραμίδην, επίκουρον καθηγητήν της ιατρικής. Ελάβομεν την ακόλουθον επιστολήν δια το θέμα της Θείας Κοινωνίας και τους κινδύνους μεταδόσεως ασθενειών. Κύριε Διευθυντά, εις απάντηση μια επιερωτήσεως στην Βουλή σχετικά με την Θεία Κοινωνία και τους κινδύνους μεταδόσεως ασθενειών υποβάλλονται τα ακόλουθα προς ενημέρωση του αναγνωστικού σας κοινού. Εις την Βουλή των Ελλήνων κατετέθη ερώτηση από τον βουλευτή κύριο Αγοράστη, με την οποία πρώτα καταφέρεται για το εντός εισαγωγικών, όταν λέω εντός εισαγωγικών σημαίνει είναι από το κείμενο του βουλευτού, για το θλιβερό και απαράδεκτο φαινόμενο το κουταλάκι. Εντός εισαγωγικών, εντός παρενθέσεως, εννοεί την Αγία Λαβίδα της Θείας Μεταλήψεως. Να μπαίνει στο στόμα γέροντα ή γερόντισσας 80-90 ετών με σάπια δόντια και στη συνέχεια στο τρυφερό στοματάκι του βρέφους των 6 μηνών ή του νηπίου 2-3 ετών. Γεγονός που προκαλεί αποστροφή, προβληματισμό και ανησυχία για μεθόδους αναχρονιστικές και επικίνδυνες στη σύγχρονη κοινωνία και δημόσια υγεία. Το παίρνει αυτούσιο από τους λόγους του κυρίου βουλευτού. Ύστερα δε ερωτά αν αυτό τελεί υπό την έγκριση ή την ανοχή του Υπουργείου και ποιες είναι οι απόψεις των ιατρικών συλλόγων και κυρίως του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Προφανώς ο ερωτών βουλευτής δεν γνωρίζει ότι το θέμα αυτό είναι παμπάλαιον και ότι επ' αυτού κατά καιρούς έχουν λάβει θέση οι πάντες. Πρόκειται δε για ένα θέμα πίστεως κατεξοχήν και ελάχιστα ιατρικών, διότι είναι θέμα επενεργίας υπερφυσικών πνευματικών δυνάμεων οι οποίες βρίσκονται πέρα από το πεδίο ερεύνης και τις δυνατότητες της επιστήμης. Ο πιστός προσέρχεται δια να κοινωνήσει με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, πίστεως εκείνον που είπε «Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμή μένει καγώ εν αυτό» και είναι πεπισμένος ότι μεταλαμβάνει σώμα και αίμα Χριστού. Προσέρχεται δε με συντριβή καρδία στο Άγιον Ποτήριον, στο ποτήριο της ζωής, ή να λάβει Χριστόν, σωτήρα και ζωή από την πηγή της ζωής, όχι δε θάνατον.
στο όνομα της πίστεώς του και στην αξιοπιστία του Θεού του, του είναι αδιανόητον ότι ο παντοδύναμος Θεός, ο οποίος αγάπη εστί και από αγάπη δια των άνθρωπων ανέβηκε στο Σταυρό, θα επέτρεπε ποτέ να μεταδοθεί στον μεταλαμβάνοντα μια οποιαδήποτε αρρώστια με το ίδιο του το σώμα και με το δικό του αίμα, όταν με αυτά τον αγιάζει. Επομένως, δια των πιστών πρόβλημα δεν υπάρχει. Εκείνοι όμως οι οποίοι αμφιβάλλουν ή φοβούνται μη πάρουν κάποια αρρώστια με τη Θεία Κοινωνία, όσοι δεν πιστεύουν στην ουσία της Θείας Κοινωνίας, αυτοί που δεν έχουν λόγο να μεταλάβουν και είναι δικαίωμά τους να απέχουν. Ας αφήσουν όμως τους άλλους ήσυχους. Είναι μάλιστα παρατηρημένο ότι οι μη πιστεύοντες είναι κυρίως εκείνοι οι οποίοι περισσότερο ομιλούν δια τους κινδύνους από τη Θεία Κοινωνία, όπως και το ότι κόπτονται εντός αγωγικών, δηλαδή λόγους από τον κύριο βουλευτή, για το καλό των πιστών, κλείνεται εισαγωγικά, εξ εκείνων οι οποίοι ασκούν πολεμική εναντίον της πίστεως. Πάντως ιατρικός δεν υπάρχει ούτε μία βεβαιωμένη περίπτωση εις απλού πιστού στον οποίο να έχει μεταδοθεί αρρώστια με τη Θεία Μετάληψη. Ούτε και ιερέως, ο οποίος μάλιστα μετά την κοινωνία των πιστών κάνει την κατάλυση εντός αγωγικών, όταν κατελείουμε το Άγιο Ποτήριο δηλαδή, και καταπίνει όλα τα υπόλοιπα της Θείας Κοινωνίας μέχρι τριγός, μέχρι τον πάτο του Αγίου Ποτηρίου, αυτό θα πει, μαζί με ό,τι από το στόμα του κάθε μεταλαμβάνοντος δια της Αγίας Λαβίδας κατέληξε στο Άγιο Ποτήριο. Ούτε ακόμη και τότε που έβραζε η θυματίωση, εθέριζε η σύφυλη και η λέπρα ήταν ευρύτατα διαδεδομένη. Τα ίδια προφανώς τα ίσχυαν ανετίθετο θέμα και για το AIDS. Δεδομένα τα οποία να οδηγούν την ιατρική σε παρέμβαση δεν υπάρχουν. Σε θέματα πίστεως άλλωστε, όταν μάλιστα πρόκειται για τα μυστήρια της χριστιανικής πίστεως, δεν είναι ευχερές να υπησέλθει η ιατρική, διότι τα μυστήρια τελούνται με την επενέργεια πνευματικών δυνάμεων, οι οποίες είναι εκτός του πεδίου των δυνατοτήτων της επιστήμης, άρα και της ιατρικής. Επομένως, το θέμα παραμένει στις αρμοδιότητες της Εκκλησίας να επιλέγει τους τρόπους με τους οποίους θα διεκπαραιώνει την αποστολή της. Σύγκρουση μεταξύ επιστήμης και Εκκλησίας δεν υπάρχει, παρά μόνον στους έχοντες τρικυμία εν κρανίο. Εφόσον αμφότερες εξυπηρετούν την αλήθεια, οπωσδήποτε δεν κινούνται επί διαφορετικής βάσεως και σε διαφορετικά επίπεδα. Χρειάζεται βεβαίως επίγνωση των ορίων εκάστης και αλληλοσεβασμός στην τήρηση των αποστάσεων εκατέρωθεν. Αυτά, αγαπητοί μου, ανεκκίνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Σας το διάβασα, πρέπει, τα ξέρετε πιο καλά γιατί εσείς μου δίνετε τα αποκόμματα, εγώ δεν παίρνω εφημερίδα, να τα έχετε διαβάσει αυτά και κομίζω γλάφκας της Αθήνας, σας είναι γνωστά αυτά τα πράγματα, αλλά για αυτή την περίπτωση, εφόσον πρέπει να έχουμε την ανέρεση, έπρεπε να έχουμε και την ανάγνωση τόσο της προτάσεως όσο και το τι απαντάει ο Ιατρικός Σύλλογος. Βλέπουμε λοιπόν ότι η απάντηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είναι πλήρης, είναι με ιατρική επίγνωση και με σεβασμό, όπως είπε, εις τα θέσμια της Εκκλησίας. Συνεπώς, η πρόταση, τα λέγαμε του κύριου βουλευτού, πράγματι κάπου αλλού απέβλεπε. Απλώς θα λέγαμε ότι βρίσκεται στα πλαίσια του, τα γενικότερα πλαίσια του, του αντιεκκλησιαστικού αγώνος που τόσο κατάφρα τον τελευταίο καιρό έχει εξαπολυθεί. Είμαστε όλοι μάρτυρες αυτού του, θα λέγαμε, αυτής της επιθέσεως. Πάντως, ορθά απαντά ο Ιατρικός Σύλλογος και θα επαναλάβω κάτι, γιατί θέλω να το τονίσω πάλι από τον Ιατρικό Σύλλογο. Επομένως, δια των πιστών πρόβλημα δεν υπάρχει. Εκείνοι όμως οι οποίοι αμφιβάλλουν ή φοβούνται,
μη παρούν κάποια αρρώστια με τη Θεία Κοινωνία. Όσοι δεν πιστεύουν στην ουσία της Θείας Κοινωνίας, αυτοί και δεν έχουν λόγο να μεταλάβουν και είναι δικαίωμά τους να απέχουν. Ας αφήσουν όμως τους άλλους ήσυχους. Αλλά βλέπετε, δεν τους αφήνουν ήσυχους. Είναι μάλιστα παρατηρημένο ότι οι μη πιστεύοντες είναι κυρίως εκείνοι οι οποίοι περισσότερο ομιλούν για τους κινδύνους από τη Θεία Κοινωνία, όπως και το ότι κόπτονται για το καλό των πιστών εξ εκείνων οι οποίοι ασκούν πολεμική εναντίον της πίστεως. Ασκούν πολεμική εναντίον της πίστεως. Δεν το λέγω εγώ, το λέγει ο Ιατρικός Σύλλογος. Όσο για την ερώτηση που κάνει ο κύριος βουλευτής στο Υπουργείο Παιδείας για το ίδιο θέμα, θα απαντούσαμε ότι σε θέματα πίστεως το Υπουργείο Παιδείας δεν είναι αρμόδιον. Αρμοδία είναι μόνο η Εκκλησία του Χριστού. Όταν μάλιστα ο κύριος βουλευτής λέγει, ο οποίος παίρνω από την αγόρευσή του, ο οποίος τρόπος, δικά του λόγια, ίσως να σώσει την ψυχή του ανθρώπου, αλλά ίσως και να βλάψει το σώμα το δικό του και τον συνανθρώπο του. Όταν λοιπόν ο κύριος βουλευτής βάζει εκείνο το ίσως να σώσει, δηλαδή θέτει υπό αμφισβήτηση το θέμα της σωτηρίας του ανθρώπου, δηλαδή με τη Θεία Ευχαριστία, το λιγότερο εμφανίζεται ο κύριος βουλευτής άπιστος. Το λιγότερο με τον μετριότερον χαρακτηρισμό. Και βέβαια σαν άπιστος πράγματι δεν έχει δικαίωμα να κρίνει εκείνα που δεν του ανήκουν. Είναι πολύ φυσικό. Και μάλιστα επ' αυτού του απαντά ο Απόστολος Παύλος. Είναι από την 1η προς Κορινθίους 2,14. Ψυχικός άνθρωπος, ψυχικός θα πει εκείνος που έχει μείνει στο βιολογικό του επίπεδο, δηλαδή δεν είναι ο ανεπτυγμένος πνευματικά, δεν έχει το πνεύμα του Θεού. Δεν έχει το πνεύμα του Θεού. Αυτούς τους κρίνει η Αγία Γραφή ψυχικούς ανθρώπους. Είναι τρεις κατηγορίες, ο ψυχικός, ο σαρκικός και ο πνευματικός. Ο ψυχικός είναι αυτός που μένει στη βιολογία του. Ο σαρκικός είναι εκείνος ο οποίος εγνώρισε την πνευματική ζωή, αλλά ακόμη δεν είναι φτασμένος. Και ο πνευματικός, εκείνος πια που κυβερνάται από το Πνεύμα το Άγιον. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, ψυχικός άνθρωπος ου δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού. Κάτι που αφορά στο Πνεύμα του Θεού και τα έργα του Αγίου Πνεύματος, ο ψυχικός άνθρωπος δεν τα δέχεται. Και όχι μόνο δεν τα δέχεται, μωρεί αγάρα αυτό εστίν. Του είναι ανόητα, του είναι κουταμάρες. Άντε με το κουταλάκι τώρα και δεν ξέρω τι. Και ου δύναται γνώνε ότι πνευματικός ανακρίνεται. Και δεν μπορεί να μάθει, να γνωρίσει ότι αυτά αναλύονται πνευματικά από πνευματικούς ανθρώπους. Ο δε πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται. Ο πνευματικός άνθρωπος όλους τους εξετάζει. Όλα μπορεί να τα βάλει κάτω από την κριτική του, αλλά δεν μπορεί να μπει κάτω από την κριτική μη πνευματικών ανθρώπων. Αν το θέλετε να σας πω κάτι, η ψυχολογία επί παραδείγματι μπορεί να εξετάζει τους ανθρώπους. Ο Άγιος όμως δεν μπαίνει στον χώρο της ψυχολογίας. Δεν μπαίνει στον χώρο της ψυχολογίας. Γιατί? Γιατί η αγιότητα εκφεύγει από τον χώρο της ψυχολογίας. Αυτό είναι το πάρα πολύ σπουδαίο. Ώστε λοιπόν, βλέπετε αγαπητοί, εμείς τον έχουμε αυτογενή των θησαυρών. Δεν μας τον χάρισε κανένας. Και πάμε να τον εξαφανίσουμε. Τι να πει κανένας? Να με συγχωρείτε που παρενέβαλα αυτήν την παρατήρηση, αλλά για να σας πω αυτό που λέγει εδώ. Τι είπε εδώ? Ότι είναι, λέει, μεγίστη δύναμη. Φτωχή η ανθρωπίνη γλώσσα, όχι ελληνική. Γιατί τι εκφράζει το μεγίστη? Τίποτα. Όταν ήμουνα μικρός και μου λέγανε, πόσο αγαπώ εκείνον που μου το έλεγε, πόσο μ' αγαπάς, μου έλεγε κάποιο πρόσωπο, άνοιγα τα ενός μέτρου πλάτους χέρια μου, τώρα είναι παραπάνω από ένα μέτρο, άνοιγα τα χέρια μου και έλεγα, τόσο σ' αγαπάω. Είναι κοινή αυτή η έκφραση, όλα τα παιδάκια το κάνουν αυτό. Τόσο σ' αγαπώ. Δηλαδή ένα μέτρο μ' αγαπάς. Αυτό θα πει το μέγιστο.
δεν λέει τίποτα. Αγαπητοί μου, αυτή είναι η φτώχεια. Ωστόσο, θέματα πίστεως δεν ανήκουν, αγαπητοί, ούτε στα Υπουργεία, ούτε στους βουλευτάς, ούτε στη Βουλή. Ανήκουν μόνον στην Εκκλησία. Μπορεί η Εκκλησία να βρει έναν άλλον τρόπο μεταδόσεως της Θείας Ευχαριστίας, αν εκείνη το κρίνει, όχι όμως γιατί φοβάται της αρρώστιας, αλλά γιατί κάποιος άλλος τρόπος πιθανώς την διευκολύνει τεχνικώς περισσότερον. Όπως εξάλλου και ιστορικά έτσι έγινε στο παρελθόν, όταν μετελάμβαναν οι πιστοί από το Άγιο Ποτήριο, και επειδή έγιναν ζημίες, θα το δούμε αυτό παρακάτω την ερχομένη Κυριακή πρώτα ο Θεός, γιατί δεν επαρκεί ο χρόνος, άλλαξε και εισήγαγε αυτό που λέμε λαβίδα. Και λαβίδα κατά λέξη δεν είναι, είναι κοχλιάριον. Λαβίδα θα πει κάτι τσιμπίδα. Αλλά γιατί λέγεται λαβίδα? Έμεινε το όνομα μιας προηγουμένης χρήσεως. Θα το δούμε όμως όταν έρθουμε στον οικείον τόπο. Εκείνο που έχω να σας πω, ότι η Εκκλησία πιστεύει ότι η Θεία Ευχαριστία είναι το ζωντανό σώμα και αίμα του Χριστού. Γι' αυτό ακόμη και ξεχωριστή λαβίδα για τους ασθενείς που κοινωνούν δεν την επιτρέπει. Δεν την επιτρέπει. Προσέξτε αυτό το σημείο. Βέβαια, ένας ο οποίος δεν θα είχε την πίστη να μείνει στο σημείο αυτό, είπαμε, μπορεί να αναχωρήσει. Όποιος θέλει μπορεί να μείνει. Η Εκκλησία κανέναν δεν εκβιάζει. Αν υποτεθεί ότι κατηγορούν την Εκκλησία ότι με τον ήπιο βαπτισμό, με ρώτησαν εμένα να με βαπτίζουν, λέγουν τα νεότερα παιδιά μας. Αν κατηγορούν λοιπόν την Εκκλησία για τον ήπιο βαπτισμό, λυπούμε, αλλά κανείς μπορεί μετά, αν θέλει, να φύγει. Και αν δεν πιστεύει σε τίποτα, τότε δεν φοβείται και τις συνέπειες της απομακρύσεως του από την κολυμβήθρα, από το βάπτισμά του, από το Θεό, τον οποίον επιτέλους δεν πιστεύει. Έχει όλη τη συνέπεια, όλη την γνώση του πράγματος, δεν πιστεύει. Άρα, τι θα ενοχλεί, άνθρωπέ μου, επειδή σε βάφτισε ο πατέρας σου? Πες ότι ήταν ένα μπάνιο που έκανες, αφού δεν πιστεύεις τίποτε άλλο, και ήταν ένα από τα πολλά μπάνια που σου έκανε η μάνα σου όταν ήσουν ενήπιο. Τίποτε άλλο. Γιατί υβρίζεις την Εκκλησία? Γιατί την υβρίζεις? Αλλά να το ξέρετε, αγαπητοί, αν κάποιος σας βρίζει στον δρόμο, πίσω του είναι ο διάβολος. Και αν οι άνθρωποι καταφέρονται σήμερα εναντίον της Εκκλησίας, δεν είναι οι άνθρωποι τόσο, είναι ο διάβολος από πίσω. Μην ξεχνάτε εκείνο το εσχατολογικό, ότι ο διάβολος λέγει όταν βλέπει ότι δεν έχει πλέον χρόνο, είναι στην Αποκάλυψη, έχει θυμών πολλήν. Μην το ξεχνάτε. Έτσι δεν θα βλέπουμε τον άλλον άνθρωπο σαν και εκείνον που στρέφεται εναντίον της Εκκλησίας και πρέπει τώρα να τον πετάξουμε. Ο διάβολος είναι από πίσω. Να σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Όταν κάποτε πετάτε μία πέτρα σε ένα σκυλί, δεμένο σκυλί, το σκυλί δαγκώνει την πέτρα γιατί δεν μπορεί να σας φτάσει, επειδή είναι δεμένο. Το έχετε προσέξει? Δαγκώνει την πέτρα. Θα λέγαμε το ανόητο σκυλί δαγκώνει την πέτρα, αφού εγώ την πέταξα την πέτρα. Έτσι λοιπόν είμαστε ανόητοι πολλές φορές εμείς οι πιστοί, να νομίζουμε ότι όλος μας επιτίθεται. Ο διάβολος επιτίθεται. Οι άνθρωποι που επιτίθενται είναι άξιοι πολλών 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 δακρύων. Και πρέπει να δείξουμε εις αυτούς πολλήν αγάπη και πολλήν φιλανθρωπία. Πιστεύω να συμφωνείτε. Ωστόσο, σας είπα ότι η Εκκλησία ούτε τότε χρησιμοποιούσε, ούτε για τους ασθενείς έχει ξεχωριστή λαβίδα, ούτε ποτέ ξεχώρισε η Εκκλησία, δεν θα μπορούσε να το κάνει. Αλλά πιστεύει τι είναι το Άγιο Ποτήριον. Ποτέ δεν ξεχώρισε, σας είπα, τους υγιείς από τους αρρώστους, ή τα μικρά παιδιά από τους ηλικιωμένους, με τα σάπια δόντια και ό,τι άλλο που λέγει ο κύριος βουλευτής. Γι' αυτό πολύ σωστά
σημειώνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, φαίνεται ίσως, είναι μια δημοσίευση 3η 16 Φεβρουαρίου τρέχοντος έτους, φαίνεται ότι έδωθηκε περιληπτική απάντηση, είναι η εξής: από τη μέχρι σήμερα πείρα, απαντάει ο Ιατρικός Σύλλογος, και από την βιβλιογραφία δεν προκύπτουν στοιχεία που να πείθουν ότι καταρχήν έχουν μεταδοθεί νοσήματα. Δεν υπάρχει καμία τέτοια βιβλιογραφία ή πείρα. Αν θέλετε όμως εγώ να σας πω και μερικά παραδείγματα που είναι πολύ ενδεικτικά ότι δεν κινδυνεύει κανείς πράγματι να αρρωστήσει. Καταρχάς θα ήθελα να αναφερθώ σε μια επιστολογράφο εδώ της πόλεως μας που έστειλε στην τοπική εφημερίδα μια επιστολή και αναφέρεται σε έναν λαρισαίον ιερέα, τον Παπαστάμο Κονταξή. Εγώ δεν τον πρόλαβα, νομίζω ήταν στο νεκροταφείο, δεν θυμάμαι, ίσως εκεί. Πρέπει να έχει πεθάνει πρώτου 60. Λοιπόν, αυτός κάποτε πήγε, λέγει, να μεταλάβει κάποιον φηματικόν. Μόλις κοινώνησε ο φηματικός, δεν κατάφερε να καταπιεί, κοντιλιάστηκε, τι έπαθε, δεν ξέρω. Έδειξε και έβγαλε το περιεχόμενο επάνω στο πάπλωμά του. Δεν εδίστασε, λέγει η επιστολογράφος, ο ιερεύς να φάγει εκείνο που βγήκε από το στόμα του φηματικού. Και ότι ο ιερεύς αυτός, μετά από το περιστατικό αυτό, χωρίς βέβαια να γίνει φηματικός, έζησε άλλα 35 χρόνια και έφτασε στην ηλικία των 94 ετών. Αλλά πρέπει να σας πω ότι αυτό το περιστατικό έχει μυριάκις επαναληφθεί. Θα το ακούσετε σε κάθε τόπο, γιατί απλώς επαναλαμβάνεται το φαινόμενο αυτό. Ακούστε όμως και το αντίθετο παράδειγμα. Κάποτε, αγαπητοί μου, ένας ιερεύς με ένα διάκονο επήγαν σε έναν ιδρυματικό ναό, δηλαδή σε ένα ίδρυμα που ήταν θυματική, ένα σανατόριο, να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία. Ετέλεσαν τη Θεία Λειτουργία και βεβαίως όλοι οι τρόφιμοι του σανατορίου, δηλαδή οι θυματικοί, εκκοινώνησαν από το Άγιο Ποτήριο. Κατά την τάξη, ο διάκονος έπρεπε να κάνει την κατάλυση. Αλλά ο διάκονος δεν κινείται να καταλύσει. Καταλύω, λέγεται, πίνω το τρώγω το περιεχόμενο το υπόλοιπο το Αγίου Ποτηρίου. Αυτό λέγεται κατάλυση στη γλώσσα την ιερατική. Του λέει ο ιερεύς, παιδί μου, γιατί κάνει κατάλυση. Εγώ, λέει ο διάκονος, εγώ, πότε, τόσοι θυματικοί κοινώνησαν, εγώ θα κάνω κατάλυση, πότε. Παιδί μου, του λέει, είναι πολύ μεγάλη αμαρτία να το ισχυρίζεσαι αυτό. Εγώ δεν το κάνω, λέει ο διάκονος. Καλά. Και κατέλησε ο ιερέας. Το επόμενο έτος, που γιόρταζε πάλι αυτός ο ναίσκος εκεί του σανατορίου, επήγε πάλι ο ιερεύς για να λειτουργήσει. Ήτανε μόνος του. Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και άρχισε να κοινωνεί τους τροφίμους, δηλαδή τους φηματικούς. Ανάμεσα εις τους φηματικούς, φηματικός πια, ήταν και ο διάκονος. Ενώ ο ιερεύς, αγαπητοί μου, δεν έγινε φηματικός. Τα δύο αυτά περιστατικά θυμίζουν εκείνο που κάποτε ο Γεδεών ζήτησε από το Θεό για να βεβαιωθεί ότι ήταν θέλημά του να πολεμήσει τους Φιλιστέους, τους εχθρούς. Κύριε, λέγει, θα βάλω μαλλί έξω, μαλλί πρόβιο. Ξέρετε, το μαλλί δέχεται την υγρασία όταν πέφτει το βράδυ η δροσιά. Λοιπόν, θα σε παρακαλέσω πολύ, εάν είναι θέλημά σου πραγματικά να πολεμήσουμε, δώσε να πέσει η υγρασία επάνω εις τον πόκον, δηλαδή στο μαλλί, αλλά να μην πέσει η υγρασία στη γύρω περιοχή. Το πρωί βρήκε μουσχεμά τον πόκον, το μαλλί, την τούφα από το μαλλί, αλλά η γη ήταν ξερή, δεν είχε υγρασία. Αντέστρεψε, θα λέγαμε, αυτό που ζητούσε
Κύριε, αν είναι θέλημά σου, δώσε να πέσει η υγρασία σε όλη τη γη, τη γύρω γη, αλλά να μην πέσει επάνω εις το μαλλί. Μια άλλη μέρα το πρωί ήταν μουσκεμένη η γη από την υγρασία, αλλά το μαλλί ήταν κατάστεγνο. Αυτό μου θυμίζει, μου θυμίζει τα δύο αυτά περιστατικά. Το ένα έτσι και το άλλο έτσι. Βέβαια, αν έπρεπε κανείς να λέγει, θα ήθελε χρόνο πολύ. Απλώς εγώ αυτά σας τα είπα κάπως ενδεικτικά. Εν τούτης, υπάρχουν άνθρωποι που αρρωσταίνουν από το Άγιο Ποτήριο. Μια κυρία με κοίταξε παράξενα. Ναι, αγαπητοί μου, εν τούτης υπάρχουν άνθρωποι που αρρωσταίνουν από το Άγιο Ποτήριο. Και θα σας δώσω αγιογραφική μαρτυρία. Όταν πάει κάποιος να κοινωνήσει χωρίς να πιστεύει ότι είναι σώμα και αίμα Χριστού, αυτός αρρωσταίνει μέχρι θανάτου. Ακούστε τι λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Είναι από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Ώστε ως αν εστί τον άρτον τούτον υπήν το ποτήριον του Κυρίου αναξίως, και το αναξίως κυριότατα δεν αναφέρεται εις το να είμαι πόρνος και ανήθικος. Είναι και αυτό βέβαιος, είναι όλα τα αμαρτήματα. Προσέξτε, μην πάρετε θάρρος από το σημείο, να φυλάξει ο Θεός. Κυριότατα αναφέρεται εις το θέμα της πίστεως. Μάλιστα, αυτό όλος τονίζεται από τους ερμηνευτάς. Αυτός λέγει ένοχος έστε, φέρετε και από το κείμενο, θα το δείτε, ένοχος έστε του σώματος και αίματος του Κυρίου. Είναι ένοχος απέναντι στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Ο γαρεστίων και πίνων αναξίως, κρίμα κατά δίκη εαυτό εστί και πίνει. Να η απάντηση, μη διακρίνουν το σώμα του Κυρίου. Επειδή δεν διακρίνει, νομίζω ότι είναι ψωμάκι και κρασάκι. Και επειδή κοινωνούν όλοι, ας κοινωνώ και εγώ, για το καλό του χρόνου. Έτσι λένε μερικοί, για το καλό του χρόνου. Αγαπητοί μου, πού πάμε, τι κάνουμε. Λοιπόν, όταν δεν πιστεύεις, τότε είσαι ένοχος απέναντι στο σώμα του Χριστού. Αυτό σημαίνει ότι αυτό που βλέπεις εσύ που δεν πιστεύεις σαν κρασί και ψωμί δεν είναι σύμβολον. Αυτό θα δούμε την ερχομένη φορά στην περίπτωση της ουσίας του μυστηρίου. Δεν είναι σύμβολον, αλλά είναι αυτό το σώμα και αυτό το αίμα του Χριστού. Δια τούτο συνεχίζει ο Απόστολος, εν ημίν, γι' αυτό λέγει ο Κορίνθιοι ανάμεσά σας, πολλοί ασθενείς και άρρωστοι. Ασθενείς θα πει αυτοί που έχουν αδιαθεσία, άρρωστοι αυτοί που έχουν βαρυτέρα περίπτωση αρρώστιας, και κοιμώνται ικανοί και πεθαίνουν αρκετοί. Ή γαρ εαυτούς διεκρίνομεν ούκανε κρινόμεθα. Γιατί αν εμείς εξετάζουμε τον εαυτόν μας, πιστεύω όταν πάω να κοινωνήσω, τότε δεν θα μας καταδίκαζε ο Θεός. Το βλέπει λοιπόν κανείς πολύ καθαρά, ώστε πράγματι αρρωσταίνουν εκείνοι που προσέχουν στο Άγιο Ποτήριο, όταν όμως είναι άπιστοι. Επειδή κοινωνούν αναξίως το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, την τελευταία στιγμή, αγαπητοί μου, πριν κοινωνήσουμε όλοι οι πιστοί, μάλιστα οι πιστοί έχουν, αν δεν γίνει ανάγνωση των ευχών από τον ψάλτη, ο καθένας έχει ένα εγκόλπιο και από εκεί μπορεί να διαβάσει. Τι λέγει? Πιστεύω Κύριε και ομολογώ. Δηλαδή κάνει ανανέωση της πίστεώς του, διότι πιστεύει, αλλά κάνει ανανέωση της πίστεώς του. Πιστεύω Κύριε, και όχι μόνο πιστεύω αλλά και ομολογώ, ότι εσύ ή αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ότι εσύ είσαι ο Θεάνθρωπος, Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, του Ζώντος Θεού. Εκείνη την ομολογία την οποία έκανε ο Απόστολος Πέτρος. Έτσι πιστεύω, ακόμα πιστεύω,
ότι τούτο αυτό εστί το άχρανον σώμα σου. Στην ελληνική γλώσσα τούτο αυτό εστί θα πει αυτό δα, τούτο τούτο τούτο, αυτό τούτο. Αυτό θα πει ελληνικά, δηλαδή αυτό που τώρα θα κοινωνήσω. Πιστεύω ότι είναι το άχραντον σώμα σου. Δεν συμβολίζει το άχραντον σώμα σου, είναι. Και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Συνεπώς το Άγιον Ποτήριον είναι πηγή ζωής και όχι ασθενειών και θανάτου. Γι' αυτό πολύ σωστά στην ανακοίνωσή της και η Ιερά Μητροπολής μας, εδώ η τοπική, γράφει στην τοπική εφημερίδα 7 Δευτέρου τρέχοντος, συνεπώς οι ενδιαφερόμενοι, αν δεν στοχεύουν αλλού, καλόν είναι να επισημαίνουν όχι φανταστικές αλλά υπαρκτές αιτίες μεταδόσεως των ασθενειών και μάλιστα τα κέντρα της αμαρτίας και ακολασίας. Πράγματι αγαπητοί, σε ένα παλαιότερο δημοσίευμα ειδικά για το AIDS είχε σε μικρές εικόνες περίπου μια λεκάνη αποχωρητηρίου, ένα πόμολο πόρτας και άλλα αντικείμενα, αν κανείς δι' αυτόν μπορεί να κολλήσει. Είχε και ένα Άγιο Ποτήριο και έλεγε σε εφημερίδα θηναϊκή, και έλεγε ότι δεν είναι εστία μολύνσεως το Άγιο Ποτήριο, τουλάχιστον ως προς το AIDS από επιστημονικής πλευράς. Αλλά η ίδια η πολιτεία λέγει ότι το AIDS, η ίδια η πολιτεία μεταδίδεται, γιατί περί του AIDS ο λόγος. Σήμερα δεν έχουμε λέπρα. Αν έχουν διαφορετικά νοσήματα, έχουν. Αλλά γιατί αυτή η περίπτωση το AIDS είναι εκείνο που τρομάζει. Η ίδια λοιπόν η πολιτεία λέγει ότι το AIDS μεταδίδεται μόνο με το σπέρμα, με το αίμα και με τον τοκετόν. Εγώ προσωπικά στις ειδήσεις των 10 η ώρα από το πρώτο πρόγραμμα στις 11 Δευτέρου 88 άκουσα μετά τις ειδήσεις την εξής ανακοίνωση. Αν, με συγχωρείτε πως θα το πω, έτσι το είπε η ανακοίνωση. Αν χρησιμοποιείται στις σεξουαλικές σας σχέσεις προφυλακτικό και αν χρησιμοποιείτε ναρκωτικά και προσέχετε τις σύριγγες, τίποτα άλλο μη φοβάστε. Έτσι είπε το ραδιό. Το άκουσα με τα αυτιά μου. Ερωτώ λοιπόν, μήπως υπάρχει αντίφαση μεταξύ των ανακοινώσεων των επισήμων της πολιτείας και του κυρίου βουλευτού? Μήπως υπάρχει αντίφαση? Και αν δεν θέλαν να το σημειώσουν σαν αντίφαση, μήπως πράγματι κάπου αλλού σκοπεύουν? Ακόμη θα λέγαμε ότι οι ειδονικές αναζητήσεις έφεραν το AIDS. Ποιος δεν το ξέρει αυτό? Οι ειδονικές αναζητήσεις. Στις 16 Φεβρουαρίου τρέχοντος έτους, ο ακαδημαϊκός Νικόλαος Ματσανιώτη, σε μια πρόσφατη ομιλία του στην Ακαδημία των Αθηνών, που ανεφέρεται για το AIDS, είπε μεταξύ των άλλων και τα εξής. Ο ιός μεταδόθηκε στον άνθρωπο από τον πράσινο πίθηκο που ζει στη Κεντρική Αφρική. Ακόμη είπε ότι το 1973 ένας Αφρικανός επιστήμονας δημοσίευσε μια μελέτη για τη ζωή των φυλών που ζουν στην περιοχή των μεγάλων λιμνών της Κεντρικής Αφρικής. Στη μελέτη ο επιστήμονας αναφέρει ότι οι κάτοικοι μιας φυλής έκαναν μεταγγίσεις αίματος από πράσινο πίθηκο για να έχουν καλύτερες σεξουαλικές επιδόσεις. Έτσι το AIDS μεταδόθηκε από τον πράσινο πίθηκο στον άνθρωπο. Ορίστε. Έτσι θα λέγαμε, θα παρακαλέσουμε εκείνους που σπερμολογούν ανησυχητικές πληροφορίες στο λαό του Θεού να στραφούν μάλλον σε άλλους τόπους μολυσματικούς. Αν θέλουν, ας πλήξουν την ομοφιλοφιλία που την προστατεύουν και που είναι ο φορέας, κύριος φορέας αυτού του μικροβίου του ιού. Αν θέλουν όλοι αυτοί οι κύριοι,
ας περιορίσουν την ανηθικότητα που με κάθε τρόπο την προπαγανδίζουν. Αν θέλουν ακόμα, ας στραφούν να περιορίσουν τα ναρκωτικά που κυριολεκτικά μαστίζουν την νεολαία μας, και ας αφήσουν ησύχους τους χριστιανούς να ζουν την πνευματική του ζωή, που κέντρο της πνευματικής των ζωής είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και της παρούσης και της αιωνίου ζωής. Αλλά όλα αυτά που συνέβησαν, αγαπητοί μου, πρέπει να πούμε και τούτο, οφείλονται στην άγνοια γενικότερα του χριστιανισμού και ειδικότερα του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Αν εγνώριζαν οι χριστιανοί μας τι είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, θα έμεναν οπωσδήποτε αμετακίνητοι στην πίστη των. Εκείνο πάντως που χαρακτηρίζει τους χριστιανούς μας δεν είναι δυστυχώς η θεολογική γνώση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, αλλά η συναισθηματική, θα λέγαμε, προσέγγιση του μυστηρίου. Ότι πάω να κοινωνήσω, αλλά δεν ξέρει τι είναι αυτό που θα κοινωνήσει. Και είναι ανάγκη, όχι βεβαίως να αφαιρέσουμε το συναισθηματικό στοιχείο, αλλά θα πρέπει να προσθέσουμε και το θεολογικό στοιχείο, για να υπάρχει μια θεολογική στήριξη, να ξέρω γιατί πηγαίνω να κοινωνήσω. Όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, την ερχομένη φορά, ο Άγιος Κύριλλος στις κατηχήσεις του, στην Τετάρτη, του, Τετάρτη και Πέμπτη, στις μυσταγωγικές του κατηχήσεις, αναφέρεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και το τονίζει αυτό, αλλά έχει ατονίσει αυτό, και είναι από τα λάθη μας ότι δυστυχώς δεν ενημερώνομαι τον λαόν μας για τα μεγάλα αυτά θέματα της πίστεώς μας. Τι είναι όμως το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας? Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι η καρδία της καρδίας του χριστιανισμού. Αν η Θεία Λειτουργία, που πλαισιώνει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, είναι η καρδία της πίστεως, η Θεία Λειτουργία είναι η καρδία της πίστεως, τότε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι η καρδία της Θείας Λειτουργίας. Όλα τα μυστήρια, αν θέλετε, προς αυτό το μυστήριο αποτείνονται, σαν σε τελικό σκοπό, αφού όλα είναι μέσον δια την απόκτηση του τελικού σκοπού. Δεν βαφτίστηκα για να βαφτιστώ, αλλά βαφτίστηκα για να φτάσω στο σώμα και το αίμα του Χριστού, να προσεγγίσω και να οικειωθώ και να γίνω σύσωμος και σύνεμος με τον Χριστόν. Γιατί δεν θα μπορούσα να προσεγγίσω εάν δεν βαπτιζόμουν. Βαπτίζομαι λοιπόν για αυτό το λόγο. Γι' αυτό σας είπα, όλα τα μυστήρια τίνουν προς αυτό το κεντρικό μυστήριο, το οποίο δεν είναι ένα μέσον, αλλά είναι σκοπός. Είναι ο τελικός σκοπός, να ενωθώ με το Θεό. Αν δεν φτάσω εκεί, τότε είναι περιττό το βάπτισμα. Και χωρίς το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, πρέπει να σας πω, εκκλησία δεν νοείται. Διότι τι είναι το μυστήριο? Είναι το σώμα του Χριστού. Και με ποιο τρόπο ενσωματούνται οι πιστοί εις το σώμα του Χριστού, δια να αποτελέσουν την εκκλησία? Με ποιον τρόπο? Με το να γίνονται μέτοχοι του ποτηρίου, να μεταλαμβάνουν του σώματος και του αίματος του Χριστού. Γι' αυτό πολύ σωστά ελέγχθη, μάλιστα από τον μακαριστόν Ιουστίνον, πατέρα Ιουστίνον Πόποβιτς, όποιος κατανοεί την Θεία Λειτουργία και συνεπώς και την καρδία της, που είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, κατανοεί τον χριστιανισμό. Στη Ρωσία ήθελα να σας έλεγα ότι όλα αυτά τα χρόνια επολεμήθη το κήρυγμα. Απειγορεύεται ο ιερεύς να κάνει κήρυγμα, να έχει κηρυκτική δραστηριότητα. Αλλά από τον καιρό όμως που αφέτησαν κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι εκκλησίες, όχι όλες,
κάποιες εκκλησίες ελεύθερες, ο Στάλιν το είχε κάνει αυτό, επέτρεπε μόνο την Θεία Λειτουργία. Μόνο. Δεν επέτρεπε το κήρυγμα. Αλλά δεν ήταν θεολόγος για να μπορούσε να συλλάβει ότι δεν αποτελούσε το κήρυγμα εκείνο που θα στήριζε τον πιστόν στην πίστη, αλλά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και αυτό το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας έμεινε. Θυμάμαι έναν σύγχρονο Σέρβος καθηγητής, πατήρ Αθανάσιος ο Γεύτης, το έλεγε αυτό, ότι ας πλήξουν ό,τι θέλουν, την Θεία Λειτουργία να μην πλήξουν. Και όταν η Θεία Λειτουργία δεν πλήττεται, τότε διατηρείται η εκκλησία. Αλλά κι αν υποτεθεί ότι πλήττεται, γιατί θα λέγαμε ίσως κατενοήθη που έπρεπε να πλήξουν με αυτό το περιστατικό των τελευταίων ημερών, θα απαντούσαμε ότι αν ποτέ πληγεί η εκκλησία, δηλαδή να μην τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ότι θα απαγορεύεται να γίνεται η Θεία Λειτουργία ομιγέννητο, αλλά όλα είναι δυνατά. Εάν ο Βόρειος Πόλος μπορεί να έρθει στο Ισημερινό, γιατί όχι? Εάν ο Γάιδαρος πετάει, γιατί όχι? Άμα τον βάλετε σε ένα αεροπλάνο, πετάει ο Γάιδαρος. Όλα είναι δυνατά, όλα είναι δυνατά. Τότε βεβαίως η Θεία Λειτουργία θα ετελείτο, όπως και ετελείτο εκεί που εδιώκεται η Εκκλησία, στα υπόγεια, στα σπίτια, στα δάση, όπου τέλος πάντων ετελείτο, αλλά ετελείτο. Εν ημέρες Αντιχρίστου θα τελείτε, ναι, το λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι θα τελείτε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αγαπητοί μου, άχρης ου αν έλθει, έως ότι ο Χριστός έλθει. Εάν δηλαδή έρθει σήμερα το απόγευμα ο Χριστός, το πρωί θα έχει τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Πού? Σε κάποια μέρη του κόσμου. Η Θεία Λειτουργία είναι παμέγιστον στοιχείο. Είναι αυτή, σας είπα, που συντηρεί την Θεία, την Εκκλησία. Αλλά πώς θα μπορέσουμε όμως να κατανοήσουμε την ουσία του μυστηρίου? Αυτή η κατανόηση πρώτα-πρώτα βρίσκεται μέσα εις αυτά τα ιδρυτικά λόγια του Χριστού για το μυστήριο που άφησε, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και που οι Απόστολοι πρώτα και οι Αποστολικοί Πατέρες κατόπιν και οι Πατέρες και οι Παράδοσοι της Εκκλησίας κατενόησαν ποια είναι η ουσία του μυστηρίου και ποια η αξία του και ποια η θέση του. Αλλά αυτά, αγαπητοί μου, επειδή κατά δυστυχία δεν μπόρεσα να τα μαζέψω όλα μέσα σε μία ώρα, ζητώ συγγνώμη και την ερχομένη Κυριακή πρώτα ο Θεός θα συνεχίσουμε το θέμα αυτό.